Εκ μέρους του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση, τη μαζική κινητοποίηση και την πρωινή και τώρα έξω από το Μέγαρο Προστασίας του Πολίτη. Δηλώνουμε και εμείς ότι αυτή η ανέτεια επίθεση και σύλληψη σε συνδικαλιστές και σε συναδέλφους οι οποίοι διαδηλώναν κατά της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο θα μας πεισμώσει ακόμα περισσότερο. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και εμείς και όλους τους καλλιτέχνες ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο αποφασιστικά να καταδικάσουν και την εμπλοκή της χώρας και την προσπάθεια τρομοκράτησης σε βάρος όλων όσων αντιδρούν σε αυτή. Θέλουμε να πούμε ότι στον χώρο των καλλιτεχνών, όπως και συνολικά στην κοινωνία, η προσπάθεια της κυβέρνησης έχει φάει τα μούτρα της. Μία μετά την άλλη δημόσιες ορχήστρες αρνούνται να μπουν στο επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης να γίνουν μέρος της πολιτιστικής διπλωματίας. Είχαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου της Αθήνας, η οποία αρνήθηκε να μπει στο παιχνίδι με τον ύμνο της Ουκρανίας. Αμέσως μετά είχαμε τους εργαζόμενους στη Λυρική. Τώρα και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με μυστική ψηφοφορία όλων των εργαζόμενων, αρνήθηκε αυτό το ψήφισμα. Είμαστε σίγουροι ότι οι σφαλιάρες προς την κυβέρνηση θα συνεχιστούν και θα πολλαπλασιαστούν. Καλή συνέχεια.